Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παντελής Αρζόγλου. Είναι μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και βεβαίως στέλεχος πασπουδαστικής στο Φυσικό. Κύριε Αρζόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να σημειώσω ότι στις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, σε όλες τις πολλές προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, δεν μιλώ για τη διετία που δεν έγιναν, ακούγαμε κανένα 20ήμερο για την πρωτιά της ΔΑΠ. Για την πρωτιά τη φετινή της πασπουδαστικής δεν ακούμε και τόσο συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι στο φοιτητικό πληθυσμό έχει καταγραφεί αυτό. Σωστό είναι αυτό. Εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια στον πανικό της κυβέρνησης, όπως σωστά αναφέρατε και προηγούμενα, που δεν μπορεί ουσιαστικά να δεχτεί, να συνειδητοποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, φυσικά μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, μέσα σε όλες τις σχολές, τα ιδρύματα της χώρας, οι φοιτητές γνωρίζουν πολύ καλά και ποιος πρωτοστάτησε το προηγούμενο διάστημα για τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανάγκες. Πράγμα που οι ίδιοι φυσικά αναγνώρισαν με το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, το οποίο οι ίδιοι γνωρίζουν αφού έχουν ενημερωθεί πρώτα και κύρια από τους εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια, έχουν ενημερωθεί γιατί οι ίδιοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα και άρα το γνωρίζουν και το κατανοούν. Οι ίδιοι καταδίκασαν την πολιτική της κυβέρνησης μέσα και από την κυβερνητική παράταξη, όπως εκφράζεται στα πανεπιστήμια. Πείτε μου, κύριε Ζόρλου, σε σχέση λοιπόν με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα από την Υπουργό Παιδείας, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο, τι σημαίνει αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο, γιατί κατά τη γνώμη σας προωθεί η κυβέρνηση μια τέτοια επιλογή στα πανεπιστήμια και πώς εσείς θα την αντιμετωπίσετε στο βαθμό που διαφωνείτε με αυτήν? Βεβαίως, καταρχάς, η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο νομοπλαίσιο που ανακοίνως παρουσίασε ουσιαστικά σήμερα η κυρία Κεραμέως και είχε εξαγγελθεί το προηγούμενο διάστημα, τον οποίο ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι μέσα από τις αποφάσεις τους, τις κινητοποιήσεις τους, συνολικά τη δράση τους, έχουν χαρακτηρίσει ως αντιδραστικό και απαράδεκτο, τον επιστρέφουν δηλαδή όπως τον παρουσίασε η κυρία Κεραμέως, καταρχάς γιατί εμπλουτίζει το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή είναι μια σειρά πλευρές του, πέρα από τη ρύθμιση την οποία αναφέρεστε, που θα σας πω συγκεκριμένα τη γνώμη μας, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση για τα συμβούλια διοίκησης, οι οποίες θυμίζουν αρκετά τον νόμο Διαμαντοπούλου, που αρκετές κυβερνήσεις τον διατήρησαν, τον εμπλούτησαν, όπως και για παράδειγμα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η προηγούμενη, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα νόμο πλαίσιο, τον οποίο εμφανίζει ως κάτι καινούργιο και καινοτόμο, το οποίο όμως οι φοιτητές ήδη βιώνουν μέσα στα ιδρύματά τους, να τον ενισχύσει. Συγκεκριμένα όσον αφορά την ρύθμιση των ενιών ψηφοδελτίων, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, επιχειρώντας άλλη μία κρατική παρέμβαση και επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, υπονομεύει δηλαδή στην πράξη τους φοιτητικούς συλλόγους κατά τη γνώμη μας. Έχει άλλωστε καταδικαστεί με ψηφίσματα και αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων από τη στιγμή που εξαγγέλθηκε από την κυρία Κεραμέως πριν καν παρουσιαστεί σήμερα ολοκληρωμένο ως κομμάτι του νέου νόμου πλαισίου και επιχειρεί ουσιαστικά στην πράξη να δημιουργήσει συμβούλια φοιτητών παραμάγαζα ουσιαστικά για τη στήριξη των κυβερνητικών κατευθύνσεων, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πελατειακές σχέσεις που είναι άλλωστε γνωστές στην κυβερνητική παράταξη και φυσικά και για αυτές οι φοιτητές την καταδίκασαν. Κατά τη γνώμη μας, θα μείνει στα χαρτιά με βάση και τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων και τη δράση συνολικά του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Στην περίπτωση που προχωρήσει αυτό και δεν μας έχουν δώσει δείγματα ότι δεν προχωρούν αυτά τα οποία προτίθενται να νομοθετήσουν, η σκέψη σας ποιες είναι, δηλαδή να πάμε στις επόμενες φοιτητικές εκλογές να γίνουν ανεξάρτητα αν αυτές αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται από τα Υπουργεία Παιδείας και από τις κυβερνήσεις? Κοιτάξτε, καταρχάς όντως η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα ότι προσπαθεί να επιβάλλει τα νομοθετήματά της. Παρ' όλα αυτά και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δώσει δείγματα ότι δεν κάνουν πίσω από τις ανάγκες τους και τα αιτήματά τους. Γι' αυτό και ένα άλλο παράδειγμα ενός απαράδεκτου νομοθετήματος, ο νόμος Κεραμέως Χρυσογοΐδη, που περιλαμβάνει τη διάταξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εδώ και 1,5 χρόνο έχει μείνει στα χαρτιά. Άρα και αντίστοιχα η συγκεκριμένη διάταξη, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να καταρρευθεί, να εμποδιστεί από τους ίδιους τους φοιτητικούς συλλόγους. Στην πράξη, βέβαια, η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταργήσει κάτι το οποίο δεν ελέγχει. Δεν μπορεί δηλαδή με ένα νόμο να καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις. Αν κάτι θέλει να καταργήσει, αυτό που μπορεί να καταργήσει είναι η δικιά της παράταξη, η ΔΑΠ, η οποία ούτως ή άλλως υπέστη συντριπτική ήττα στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές. Αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά για την πανσπουδαστική, για παράδειγμα μιλώντας, την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, δεν μπορεί να έχει λόγο
η κυβέρνηση για την ύπαρξή της και τη δράση της μέσα στα πανεπιστήμια. Στο επιχείρημα αυτό το κυβερνητικό που λέει, ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημα, θα κατεβαίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα είναι και ο Μπογιόπουλος, θα είναι ο Αρζόγλου, θα είναι ο Νταβαρίνος και οι φοιτητές θα επιλέγουν τον άριστο, τον καλό, τον πρόθυμο. Τι απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα κομμάτι της απάντησης το δώσατε στην εισαγωγή της συζήτησης, όταν είπατε ότι η κυβέρνηση θέλει ουσιαστικά να χτυπήσει την προσπάθεια των φοιτητών να συζητάνε πάνω στην πολιτική της ίδιας, σε όσα συμβαίνουν δηλαδή μέσα στο πανεπιστήμιο, τα οποία αντικειμενικά έχουν πολιτική χρειά, αφού εφαρμόζονται από κόμματα τα οποία κυβερνούν. Και άρα η απάντηση των φοιτητών πρέπει αντικειμενικά να χαρακτηρίζεται και από τοποθέτηση πάνω στα συγκεκριμένα νομοθετήματα, στις συγκεκριμένες αλλαγές πάνω στα πανεπιστήμια και να αντιπροτείνει να έχει συγκεκριμένα αιτήματα για το πανεπιστήμιο που εμείς έχουμε σήμερα ανάγκη. Για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, για παράδειγμα των υποδομών, της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Ζητήματα δηλαδή τα οποία αντικειμενικά έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πανεπιστήμια. Αυτό προσπαθεί να χτυπήσει η κυβέρνηση, αυτό εκφράζουν. Προσπαθεί να εκφράσει το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής που χιλιάδες φοιτητές στήριξαν στις φοιτητικές εκλογές και αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τη στήριξη μεμονωμένων εκπροσώπων παραγόντων σε συμβούλια φοιτητών, χωρίς κανένα περιεχόμενο και δέσμευση φυσικά απέναντι στους φοιτητές, οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά συνεργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, θα συνδιαλέγονται με το Υπουργείο της Διοίκησης των Ιδρυμάτων. Άρα στην πράξη αυτό προσπαθεί να χτυπήσει η κυβέρνηση, γιατί ούτως ή άλλως και με τον τωρινό τρόπο που γίνονται οι φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές μπορούν κανονικά να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους από το έτος τους, το τμήμα τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ψηφίζουν δηλαδή και πρόσωπα, τα οποία όμως δεσμεύονται από συγκεκριμένες θέσεις, αιτήματα, πολιτικές αντιλήψεις κλπ. Το άκουγα και εγώ την εποχή που ήμουνα στα πανεπιστήμια, αλλά προϋπάρχει και μου. Λένε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγλάζημα στη δημοκρατία από τα κόμματα. Ότι τα κόμματα είναι συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Ότι είναι η χαρά της δημοκρατίας. Αν λοιπόν είναι η χαρά της δημοκρατίας τα κόμματα, τότε αυτή τη χαρά γιατί να μην τη ζουν και χώροι όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια. Γιατί λοιπόν να είναι ακομμάτιστοι αυτοί οι χώροι, όταν τα κόμματα λοιπόν είναι η χαρά της δημοκρατίας? Δεν ξέρω, οι άλλες φοιτητικές παρατάξεις τι λένε από αυτού? Κοιτάξτε, θα φανεί και στην πορεία η τοποθέτηση όλων των παρατάξεων σε αυτό το ζήτημα και της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης, αν δηλαδή η ίδια θα επιλέξει να αυτοδιαλυθεί υπακούοντας στις υποδείξεις της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως, η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα όπως τη βολεύει και κατά περίπτωση. Γιατί όταν πριν από μερικά χρόνια νομοθετήθηκε η ουσιαστικά δυνατότητα των συναδέλφων μας στα σχολεία, των μαθητών από τα 17 τους να μπορούν να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, δεν είδαμε εκεί να προβληματίζει κάποιον η δυνατότητα ουσιαστικά ένταξης στην πολιτική γνώμη των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση δεν είναι γενικά η δράση των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά η δράση συγκεκριμένων νεολαίων, της κομμουνιστικής νεολαίας του συγκεκριμένου, και η συγκεκριμένη έκφραση μέσα από τις φοιτητικές εκλογές χιλιάδων φοιτητών οι οποίοι απορρίπτουν την πολιτική της. Αυτό την απασχολεί, αυτό θέλει να χτυπήσει, γι' αυτό και άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, όπως κατά τη γνώμη μας θα κάνει και το επόμενο, θα πάρει και συγκεκριμένα μέτρα για να δυναμώσει την προσπάθεια να χτυπήσει τη δράση των φοιτητικών συλλόγων με διάφορους τρόπους, τόσο με τον αυταρχισμό και την καταστολή, αλλά και με την προσπάθεια να παρουσιάσει τα δικά της μέτρα ως κάτι το νέο, κάτι το καινούργιο, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν συνέχεια και νομοθετημάτων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως είπα και στην αρχή. Σε ό,τι αφορά αυτό το παλιό ζήτημα της συγκρότησης ΕΦΕ, τι δυνατότητες υπάρχουν, κυρία Ζόλου? Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαίο οι φοιτητικοί σύλλογοι, η βάση δηλαδή οργάνωσης των φοιτητών, γιατί εκεί είναι που πρώτα και κύρια μπορούν και συμμετέχουν και συζητούν στη γενική του συνέλευση, δηλαδή στην προσπάθεια να οργανώσουν τον αγώνα στο τμήμα και στο έτος τους. Είναι αναγκαίο όμως οι φοιτητικοί σύλλογοι να συντονίζονται σε επίπεδο ιδρύματος, πόλης και σε πανελλαδικό επίπεδο. Γι' αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα τα μέλη της ΚΝΕ, αντίστοιχα οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στους φοιτητικούς συλλόγους, έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλιστεί αυτός ο συντονισμός, τόσο μπροστά σε συγκεκριμένα νομοθετήματα των εκάστοτε κυβερνήσεων, όσο και συνολικότερα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, ήδη από το 2009 έχουμε μπει μπροστά ώστε φοιτητικοί σύλλογοι, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, να ιδρύσουν και το μέτωπο αγώνων σπουδαστών, μια προσπάθεια δηλαδή για πανελλαδική συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τη δράση τους και αντιπαλεύουν
την πολιτική της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι σε αυτή τη φάση είναι σε πορεία συγκρότησης των διοικητικών τους συμβουλίων. Μέσα από τα διοικητικά τους συμβούλια, τις γενικές τους συνελεύσεις, θα συζητήσουν για τη δυνατότητα πανελλαδικής συγκρότησης εκπροσώπησης των φοιτητών. Το οποίο μπορεί να είναι και ένα θετικό βήμα το επόμενο διάστημα. Έχω μπροστά μου δεκάδες μηνύματα που καταγράφεται και καταγγέλλεται πρωτοφανής αγριότητα σήμερα των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Τι εικόνα έχετε, τι γνώση έχετε, τι έγινε πάλι σήμερα εκεί? Βεβαίως, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι καινούργιο μόνο και σημερινό, παρότι προστίθονται κρίκοι σε αυτήν την αλυσίδα γεγονότων και με τις σημερινές εικόνες ουσιαστικά που έχουν κάνει το γύρο της χώρας. Φυσικά καταδικάζουμε την επιχείρηση καταστολής και επίθεσης των ΜΑΤ μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συγκέντρωση σήμερα φοιτητών ενάντια στην παρουσία της αστυνομίας. Δεν είναι άλλωστε καινούργιο γεγονός. Τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια σειρά τέτοιων γεγονότων, τα οποία έχουν προκαλέσει και την αντίδραση φοιτητικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, με ψηφίσματά τους, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην τοποθέτησή τους. Συγκεκριμένα φυσικά καταγγέλνουν τη χρήση χειροβομβίδων κρέτου λάμψης, χημικών, τον τραυματισμό δύο φοιτητών σήμερα, που πρακτικά αποδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια και επιβεβαιώνουν, κυρίως αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, ότι είναι σε εξέλιξη κρατικό σχέδιο γενικευμένο με επίκεντρο φυσικά το τελευταίο διάστημα το ΑΠΘΙΤΑ, ώστε να δικαιολογηθεί, να επιβληθεί ουσιαστικά η παρουσία της αστυνομίας και της πανεπιστημιακής αστυνομίας το επόμενο διάστημα στα ιδρύματα. Σχέδιο το οποίο έχει πολλούς κρίκους, από τις επιθέσεις των ΜΑΤ, την αξιοποίηση ενεργειών προβοκατόρικων ομάδων που δρούν στο ΑΠΘΙΤΑ και σε άλλα πανεπιστήμια, ακόμα και τον εντοπισμό ασφαλιτών σε κινητοποιήσεις, συναντήσεις, συγκεντρώσεις φορέων στο ΑΠΘΙΤΑ αλλά και σε άλλους χώρους. Ουσιαστικά σκοπός τους είναι να πνίξουν κάθε φωνή οργανωμένης διεκδίκησης. Όπως είπαμε βέβαια και πριν, οι φοιτητές έχουμε αποδείξει ότι δεν κάνουμε πίσω. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να πέσει στα χαρτιά. Με ενημερώνω ότι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο ενάντια στην αστυνομοκρατία και στην τακτική που επέδειξαν τα ΜΑΚ σήμερα εκεί στο Αριστοτέλειο. Είχαμε χτύπημα συναδέλφου σας, ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Προσκομίστηκε στο νοσοκομείο με ζητήματα ακοής. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Κυρία Ζόργου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σας και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.